7 χρόνια φεστιβάλ Λουτρακίου Πέλλας. Μία πρωτοβουλία, ένα εγχείρημα στα χέρια νέων ανθρώπων με κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο. Και καλωσορίζουμε τη Μαρία Γιάντση, είναι η εκπρόσωπος του Συλλόγου Νέων Λουτρακίου. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και καλώς ήρθατε και εσείς εδώ καλά. Σε εμάς, εδώ στο πλατό που στήσαμε. Νέοι άνθρωποι πασχίζουν για τον τόπο τους. Στην ουσία κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Προσφέρουμε αυτά που μας έχει προσφέρει ο τόπος μας όσο πιο ενεργά μπορούμε. Mm-hmm. Προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε το μέρος, γιατί μόνο η φυσική ομορφιά από μόνη της κάνει τη δουλειά. Αλλά πρέπει και εμείς με κάποιο τρόπο να προσελκύσουμε και άλλο κόσμο. Ναι. Λοιπόν, τι μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης εδώ στο φεστιβάλ, το οποίο διεξάγεται τους στερινούς μήνες, έτσι. Διεξάγεται βέβαια, διεξάγεται το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε με τριήμερο και τώρα σιγά σιγά προσπαθούμε να το επεκτείνουμε σε τετραήμερο. Αν μπορέσουμε θα το κάνουμε και πενθήμερο, mm-hmm. αλλά αυτά είναι μεγαλοπίβολα σχέδια ακόμα. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, αλλά κάθε χρόνο μπαίνουμε όλο και πιο δυναμικά στο παιχνίδι. Περιλαμβάνει εκτός από τα μουσικά σχήματα, τα οποία είναι η κύρια παρουσίασή μας, υπάρχουν και διάφορες παράλληλες δραστηριότητες, δωρεάν κάμπινγκ, δωρεάν μπάνιο στα λουτρά μας. Mm-hmm. Επίσης, γενικά, ο επισκέπτης μπορεί, ερχόμενος εδώ, να απολαύσει τραγουδιστές με ένα πολύ ελκυστικό πακέτο, πολύ ελκυστικότερο σε σχέση με άλλο φεστιβάλ, διότι υπάρχει και το ιεματικό και οι τιμές στα δωμάτια μας είναι αρκετά οικονομικές και μπορεί να κάνει και κάμπινγκ. Τώρα, ποιος συνέλαβε αυτή την ιδέα? Η ιδέα ξεκίνησε από απλές συζητήσεις μεταξύ των μελών για το τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε το τουρισμό. Γιατί κυρίως δουλεύαμε πολύ παλιότερα με ηλικιωμένο κόσμο, όχι ότι είναι απαραίτητα κακό βέβαια, εννοείται. Απλά θέλατε να διευρύνετε λίγο. Θέλαμε λίγο να ζωντανέψει το μέρος. Την ηλικιακή κλίμακα των επισκεπτών εδώ στην περιοχή. Θέλαμε να ζωντανέψουμε το καλοκαίρι μας. Να προσφέρουμε λίγο κι εμείς κάτι παραπάνω, ώστε να γίνουμε λίγο πιο γνωστοί, mm-hmm. να ανοιχτούν οι ορίζοντές μας. Και είπαμε δειλά-δειλά να κάνουμε κάτι μικρό, το οποίο εξελίχθηκε σε κάτι αρκετά μεγάλο. Όλα τα μικρά κάποια στιγμή μεγαλώνουν, ναι, ναι. γιατί οριμάζουν οι ιδέες, τα σχέδια. Βέβαια και το μέρος είναι αυτό που μας βοηθάει πολύ. Είναι ήδη κάτι γνωστό. Δεν ξεκινήσαμε από ένα άγνωστο σημείο. Είναι ήδη γνωστά τα λουτρά Πόζαρ σε όλη την Ελλάδα. Οπότε μας σωθεί περισσότερο αυτό. Μας δημιουργεί μια μεγαλύτερη όθηση ότι γίνεται φεστιβάλ στα λουτρά Πόζαρ. Πόσο μάλλον όταν έχεις και μεγάλα ονόματα κάθε χρόνο και κάθε χρόνο μεγαλύτερα. Και νομίζω ότι βοηθάει αρκετά στην προβολή του τόπου μας. Τώρα, τα μόνιμα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας, να το πω εγώ, πόσα είναι? Ο Σύλλογος απαριθμεί γύρω στα 300 μέλη. Mm-hmm. Βέβαια, η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από 15-20 βασικά. Βέβαια, όταν είναι οι μέρες του φεστιβάλ και πριν και μετά, συμμετέχουν σχεδόν όλα τα μέλη, είτε θελοντικά, είτε με προσωπική εργασία, είτε με κάποιες χορηγίες, είτε με διαφημίσεις, είτε γενικά τρέξιμο πολύ επικρατεί εκείνες τις μέρες και συμμετέχουμε όλοι εθελοντικά. Σε αυτόν τον δημιουργικό οργασμό υπάρχουν ακόμη πολλά έτσι, σχέδια που είναι στα χαρτιά και θέλετε να τα υλοποιήσετε. Για το μέλλον, το εγγύς μέλλον, ακόμη και για το ερχόμενο φεστιβάλ, αλλά και για τα επόμενα που θα ακολουθήσουν. Νομίζω ότι πάντα θέλεις να εξελίσσεσαι, πόσο μάλλον όταν προσφέρεις κάτι. Συνεχώς μπαίνουν καινούργια μέλη στο Σύλλογο που έχουν καινούργιες ιδέες και καινούργια σχέδια και γενικά πιστεύω ότι μπορούμε να το φτάσουμε πολύ ψηλά. Θέλουμε να είμαστε λίγο φιδωλοί σε αυτά που θα κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι με το μεράκι που έχουμε θα φτάσουμε αρκετά ψηλά. Πάντα υπάρχει θέληση για εξέλιξη. Και μάλιστα όταν αυτή η εξέλιξη βρίσκεται στα χέρια νέων ανθρώπων. Σίγουρα. Που έχουν όρεξη, μεράκι, πάθος. Σίγουρα. Νεανική ανυπακοή και αφέλεια πολλές φορές, αλλά όλα αυτά είναι στοιχεία. Βγαίνουν σε καλό, νομίζω. Όλα αυτά είναι στοιχεία θετικά. Ναι, σίγουρα. Ώστε να γεννηθεί κάτι καινούριο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής, του τόπου. Αυτό προσπαθούμε και εμείς, να κληροδοτήσουμε κάτι στις επόμενες γενιές. Όπως οι δικοί μας γονείς κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να αναπτύξουν τα λουτρά, εμείς θέλουμε να προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Όπως και οι επόμενες γενιές ελπίζουμε το ίδιο ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν. Τώρα, τι θα έλεγε σε αυτούς που μία νέα κοπέλα, ένα νέο παιδί που ζει στον τόπο του,
Τι θα έλεγε σε αυτούς που έχουν την τύχη τους στα χέρια τους, στους κυβερνώντες, στους διοικούντες? Θα έλεγα ότι θα πρέπει να σκεφτούν, αν μπορούν, πώς ένιωθαν αυτοί όταν ήταν στην δική μας ηλικία και ότι είχαν πολύ περισσότερα από όσα έχουμε εμείς για να τα βγάλουν πέρα, και να κάνουν λίγο τόπο στα νιάτα, γιατί νομίζω ότι εμείς είμαστε το μέλλον του τόπου. Περισσότερες ευκαιρίες. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερα εργαλεία στα χέρια μας. Όχι απαραίτητα να γίνει υπάρχει πλεονασμός όπως υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τουλάχιστον τα απαραίτητα, και με τα απαραίτητα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, νομίζω. Τι εκπλήξεις μας επιφυλάσσετε για αυτό το καλοκαίρι? Είναι εκπλήξεις, δεν σας πω την αλήθεια. Δεν θα πούμε πολλά. Θα έρθετε να τα δείτε. Θα ξανάρθετε το καλοκαίρι να μας επισκεφτείτε. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ετοιμάζουμε πολύ μεγάλα ονόματα. Καινούργιες δραστηριότητες εξωτερικές και στο χώρο εδώ, για να αναδειχθεί το φυσικό περιβάλλον. Μεγαλύτερος χώρος για free camping, καλύτερες εγκαταστάσεις. Και θα έρθετε και θα το διαπιστώσετε μόνοι σας. Με τα χαράς. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Επί του παρόντος, να έχετε υγεία, να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα με τη νέα χρονιά. Να είστε καλά. Και πάντα να είστε αντιμέτωποι με δημιουργικές προκλήσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.